Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η σημερινή εκπομπή φιλοξενεί δύο ομαδικές συζητήσεις με υποψηφίους για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Και ξεκινώντας την πρώτη ομαδική συζήτηση, καλωσορίζουμε τους πρώτους προσκεκλημένους, ο κύριος Νικόλαος Μόσχος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, ο κύριος Ιάσονας Ανδριανός, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Βαγγέλης Κιτσόνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Καλησπέρα. Ο κύριος Κώστας Κούτελος, υποψήφιος ευρωβουλευτής Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Γιώργος Γεωργής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο ΕΠΑΜ. Λοιπόν, και κύριε Μόσχο, θα ήθελα να ξεκινήσω ευθύς αμέσως από εσάς. Η Ένωση Κεντρών, με ποιο στίγμα κατεβαίνει, με ποιο μήνυμα σε αυτές τις ευρωεκλογές? Μάλιστα, η Ένωση Κεντρών είναι το γνήσιο κεντρό κόμμα, είναι η συνέχεια της Ένωσης Κέντρου. Η ιστορική συνέχεια της Ένωσης Κέντρου κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα την Ευρώπη των Εθνών με κέντρο τον άνθρωπο. Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε αυτές τις ευρωεκλογές? Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι ενεργός πολίτης για μια καλύτερη Ευρώπη. Θα ήθελα να πάω στον κύριο Ιάσονα Ανδριανό με το Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ποιο είναι το στίγμα, ποιο είναι το μήνυμα σε αυτές τις ευρωεκλογές? Το Μιλάμδα Κουκουέ, λοιπόν, εν συντομία, δίνει τη μάχη των ευρωεκλογών για να διαδώσει και να ενισχυθεί και στις κάλπες αυτές η φωνή του Μιλάμδα Κουκουέ, μια φωνή που σταθερά και αταλάντευτα όλα αυτά τα χρόνια που η χώρα μας βρίσκεται μέσα σε αυτό που λέμε εμείς το υπεριαλιστικό σφαγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλεύει τη θέση πρώτα απ' όλα μέσα στους αγώνες του λαού, των εργαζομένων και της νεολαίας, έξω η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Και αν θέλετε, και με αυτό το σύνθημα κατεβαίνει το Μιλάμδα Κουκουέ και δίνει αυτή την πολιτική μάχη. Χωρίς να έχουμε την αυταπάτη φυσικά ότι μπορεί το αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών ή οποιονδήποτε άλλων εκλογών να αλλάξει δραματικά και ριζικά τη ζωή του λαού μας. Και για να προλάβω και ένα ερώτημα για το τι γίνεται άμα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι υπήρχε ζωή και πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει και καλύτερη ζωή μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θέλουμε να σταθούμε σε 2-3 σημεία που νομίζουμε ότι αφορούν το τι συμβαίνει τώρα. Ποια είναι αυτά? Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά είναι ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι πριν, όχι αύριο, τώρα ο μισθός τελειώνει στις 15 μέρες. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είδαμε να συμβαίνει το δραματικό, τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν οι απίστευτες αυτές καταστροφές που είδαμε τη φετινή χρονιά στη Θεσσαλία. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν ιδιωτικοποιήσεις και πρόσφατα, ας πούμε, και με τον νόμο για την παιδεία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα μας είναι η δεύτερη φτωχότερη στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Δεύτερη υψηλότερη στη φορολογία. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται η ακρίβεια. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται. Μάλιστα. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα μας έφερνε ευημερία και ασφάλεια, αυξάνονται οι προκλήσεις και η επιθετικότητα από την τουρκική πλευρά και μέσα στη χώρα μας, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας εμπλέκεται επικίνδυνα στα πολεμικά σχέδια του υπεριαλισμού, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Σαφής η πρώτη τοποθέτηση. Θέλω να γυρίσω λίγο στον κύριο Μόσχο σε σχέση με το ρόλο της χώρας μας και τη θέση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981, είναι μέλος του ευρώ της Ενωμένης Ευρώπης ουσιαστικά από το 2002. Όπως καταλαβαίνουμε, ο ρόλος της Ελλάδας είναι πάρα πολύ κομβικός λόγω και της γεωγραφικής της θέσης σε σχέση. Ιδίως σε σχέση με τον πόλεμο που γίνεται τώρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Είναι με βάση τις διεθνείς σχέσεις και τις διεθνείς διασυνδέσεις που έχει η χώρα μας, θα παίξει κομβικό ρόλο για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ στον κύριο Κιτσόνη, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Με ποιο στίγμα κατεβαίνετε σε αυτές τις ευρωεκλογές? Η ΟΓΔ είναι μια πανεξιστική πολιτική οργάνωση των εργαζομένων που ανήκει στο ιστορικό ρεύμα της Τέταρτης Διεθνούς και στην άκρα και επαναστατική αριστερά. Έρχεται μέσα από την εργατική τάξη, στο ψηφοδέλτιό της συμμετέχουν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι,
νεολαίοι και φοιτητές, οι οποίοι είχαν μια σημαντική συμβολή σε αγώνες τόσο μέσα σε χώρους δουλειάς και σχολές, όσο και σε όλα τα μεγάλα κινήματα. Κατεβαίνουμε για να δείξουμε τα λαϊκά προβλήματα που υπάρχουν, τις ιδιωτικοποιήσεις όλων των αναγκαίων δημόσιων υποδομών, υγεία, παιδεία, νερό, ρεύμα και ούτω καθεξής, το δέσιμο της ίδιας της χώρας μας στους πολεμικούς ηχοδιωτισμούς που κάνει η Δύση Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αμερική, έτσι, στο πώς γίνεται με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη και κυρίως στην ακρίβεια. Να κάνουμε ένα σχόλιο και πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι τουλάχιστον εμετικό αυτό που ακούγεται, αλλά είναι και ειλικρινές ταυτόχρονα από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, έτσι, σχετικά με το ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από όλες τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά μας ανέφερε ότι η φέτα κοστίζει 6 ευρώ, μάλλον το κιλό, μάλλον κοστίζει για τους ίδιους. Αυτή είναι η τιμή που την αγοράζουν, αν δεν το παίρνουν από κανένα μπεσκέση. Για εμάς έτσι είναι δεδομένο ότι η τιμή είναι διπλάσια. Βέβαια, για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι ίδιοι, για να στείλουν πολεμικά εφόδια στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, έτσι χρειάζεται να την αγοράσουμε εμείς αυτή την τιμή. Έτσι, και ξοδεύονται τα χρήματα από τους φόρους και ούτω καθεξής, των ιδιωτικοποιήσεων και ούτω καθεξής, για να μπορέσει να ολοκληρώσει ο Νετανιάχου εκεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ τη σφαγή των 35.000 νεκρών γυναικόπαιδων που έχουμε μέχρι τώρα να το ολοκληρώσουν. Έτσι, χρειάζεται εμείς να χρυσοπληρώνουμε τα βασικά προϊόντα. Θεωρούμε βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την κυβερνική ανικανότητα να δώσει κάποια λύση δημιούργησαν ταυτόχρονα και ένα υπόγειο ρεύμα δυσαρέσκεια στην κοινωνία, το οποίο εκφράστηκε με κάποιες περαστικές εκρήξεις όπως αυτή τη Νέα Μήνηση που έγινε γύρω από την απεργία του Κουφοντίνα, του εγκλήματος του Ντεμπόν και ούτω καθεξής. Έτσι και αυτό τίνει το επόμενο διάστημα να μετατραπεί σε ορμητικό ποτάμι. Η καταδίκη για να κλείσω της κυβέρνησης είναι αναγκαίες επιχρώμενες εκλογές και ένα χαμηλό ποσοστό της κυβέρνησης θα περιορίσει την πολιτική της αυτή. Και έτσι η ψήφος ΝΟΚ δεν είναι και μια χρήσιμη ψήφο. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω σε εσάς. Στον κύριο Κούτελο θα ήθελα να πάω. Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ποιο είναι το μήνυμα και ποια είναι η θέση μας σε αυτήν την ευρωπαϊκή οικογένεια, κατά τη γνώμη σας? Αυτές είναι οι ευρωεκλογές του πολέμου. Είναι οι πιο κρίσιμες για την Ενωμένη Δημοκρατική Ευρώπη. Και είναι οι πιο κρίσιμες για την ίδια την ύπαρξή της και την ύπαρξη της αστικής δημοκρατίας που εκπροσωπεί. Γιατί υπάρχει μια επίθεση από μια νέα υπερδύναμη, ένα νέο Χίτλερ που ανεβαίνει, τη Ρωσία, η οποία επιτέθηκε στην Ουκρανία απρόκλητα, με τον πραγματικό λόγο να τον λέει δύο μέρες πριν τη ρώσικη εισβολή. Ότι εσείς κύριοι πιστεύετε ότι είσαστε Ουκρανοί, αλλά κάνετε λάθος. Είσαστε Ρώσοι. Και έκανε λάθος και ο Λένιν, τον οποίο καταδίκασε ο Πούτιν, όπως είπε, γιατί αναγνώρισε ανεξάρτητη σοσιαλιστική σοβιετική δημοκρατία της Ουκρανίας και ουκρανικό έθνος. Και μάλιστα έκοψε και κομμάτια της και τα προσάρτησε. Ο Πούτιν μαζί με τη επίσης φασιστική Κίνα και το φασιστικό Ιράν έχουν φτιάξει έναν άξονα στον οποίο αποδίδουν όλα τα κακά τους στην ίδια την Ευρώπη. Αλλά οι κομμουνιστές όποτε μπήκαν στο δίλημα αν έχουμε να διαλέξουμε αστική δημοκρατία ή φασισμό, απαντήσανε το 35 με το Δημητρόφ ότι κύριοι προτιμάμε την αστική δημοκρατία και μάλιστα δεν κάνουμε ούτε ίντσα πίσω από την υπεράσπισή της απέναντι στο φασισμό. Και παρατηρούμε μέσα στην Ελλάδα ακροδεξιές δυνάμεις μαζί με ψευτοαριστερές να αγαπάνε πολύ τον Πούτιν ή να δικαιολογούνε την εισβολή του στην Ουκρανία με κάθε τρόπο. Άρα σαν τον αντίθετο πόλο στον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Αλλά αυτή ήταν και η προπαγάνδα του Χίτλερ. Μιλούσε πολύ ενάντια στον αγγλικό υπεριαλισμό για να δικαιολογήσει τη δική του κτηνοδία. Άρα με αυτό το μήνυμα κατεβαίνετε σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Θα επανέλθω σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ. Το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, κύριε Γεωργή, το ΕΠΑΜ, με ποιο μήνυμα κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές? Το ΕΠΑΜ κατεβαίνει με το βασικό σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Και όταν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε καταρχήν για την Ελλάδα της δουλειάς, για την Ελλάδα του μόχθου, για την Ελλάδα που αγωνίζεται να βγάλει το μεροκάματο, αυτό το μεροκάματο που όπως υπόθηκε δεν φτάνει ούτε για τα πιο στοιχειώδη. Μιλάμε για τη σύνταξη,
Μιλάμε για τους μικρομεσαίους, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα μαγαζιά τους. Πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις βρίσκονται στο σφυρί, μαζί με τη δημόσια περιουσία στο όνομα ενός χρέους που έχει οργανωθεί έτσι από τους δανειστές και την ελληνική άρχουσα τάξη, ώστε όσο περισσότερο πληρώνεις, τόσο περισσότερο να χρωστάς. Και αυτό τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. Από αυτή την άποψη, η χώρα μας πρέπει να απελευθερωθεί, ο ελληνικός λαός πρέπει να απελευθερωθεί από τα δεινά του χρέους. Και να πούμε μία κουβέντα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός μηχανισμός των δανειστών, είναι οι πρώτοι που μας βάλαν το πιστόλι στον κρόταφο. Και νομίζουμε ότι σε αυτό το υπερεθνικό φόρουμ, ειδικά σήμερα την εποχή του πολέμου, την εποχή που ένα τεράστιο κονδύλι από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει για να χρηματοδοτήσει έναν πόλεμο, έναν πόλεμο με δύο βασικά μέτωπα, τόσο το μέτωπο της Παλαιστίνης όσο και το μέτωπο της Ουκρανίας, η Ελλάδα πρέπει να μείνει ουδέτερη, οι Έλληνες ευρωβουλευτές πρέπει να δώσουν τη μάχη για την Ευρώπη να βγει από αυτή την ιστορία, να πάψει να υποτάσσεται στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και να το πούμε και πιο καθαρά. Οι Γερμανοί τεινάχθηκαν δύο αγωγοί στον αέρα. Είναι σαφές ότι τους ανατείναξαν οι Αμερικάνοι. Αλλά οι Γερμανοί προτιμούν να βλέπουν τη χώρα τους να καταστρέφεται και να πηγαίνουμε ολοσούμπιτοι σε έναν πόλεμο. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα μετά. Να σας ευχαριστήσω για τον πρώτο κύκλο. Τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για εσάς, για τα πρόσωπα. Γιατί επιλέγετε να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τα κόμματα που κατεβαίνετε. Λοιπόν, εσείς με τον κύριο Μόσχο θα ήθελα να ξεκινήσω. Γιατί κατεβαίνετε με την Ένωση Κεντρών και πείτε μας και δύο λόγια για εσάς. Ποιον φορέα εκπροσωπείτε? Μάλιστα. Το είπατε και εσείς, ονομάζομαι Νικόλαος Μόσχος, εκπροσωπώ την Ένωση Κεντρών, μέλος του European Democratic Party, του EDP. Ανήκω στον εν γέννη κεντρό χώρο, το πραγματικό κέντρο, διότι πολλά κόμματα καπηλεύονται το κέντρο σήμερα, είτε αναφερθούμε στο ΠΑΣΟΚ, είτε αναφερθούμε στη Νέα Δημοκρατία, είτε αναφερθούμε στους Δημοκράτες και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί καπηλεύονται το κέντρο όμως έχει φωνή παρόλα αυτά, ήταν μέχρι το 2019 και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έπιασε 1,5% στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Μπορεί να μην να βρίσκεται υπό μια ιδιότυπη απομάκρυνση από τα μέσα γενικότερα αυτή τη τετραετία. Παρόλα αυτά βρίσκεται εδώ, κατεβαίνει στις ευρωεκλογές για μια ενωμένη Ευρώπη με κέντρο τον άνθρωπο. Για κάποιον που ακούει την λέξη κέντρο, πώς μπορεί κάποιος να προσδιορίσει την έννοια του κέντρου? Τι σημαίνει κέντρο με δύο λόγια? Κέντρο, καταρχάς, κέντρο σημαίνει μέτρο. Όλα έχουν ένα μέτρο στη ζωή. Δεν είναι ούτε ακροδεξιά, ούτε ακροαριστερά, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Είναι κέντρο. Υπάρχει ένα μέτρο στα πράγματα. Είναι το κόμμα που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τον ταλαιπωρημένο Έλληνα, τον που θέλει να έχει καλύτερες μέρες. Πέρασε μια υγειονομική κρίση, οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση. Καιρός είναι να μπορέσει να ζήσει λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ και καλή προσωπική επιτυχία στον κύριο Ανδριανό. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν κάνω τρίτη φορά μαζί σε πάνελ για εκλογές. Λοιπόν, ο κύριος Ανδριανός, γιατί επιμένει να συντάσσεται με το μαρξιστικό-λενινιστικό-κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος? Ο κύριος Ανδριανός θα σας δώσει την απάντηση που μάλλον πρέπει να τη δίνω τρίτη φορά. Όπως είπε και ο Μακρυγιάννης. Καταρχήν, πείτε μας από ποιον χώρο προέρχεστε συνδικαλιστικό. Θα σας πω, ναι. Ο Μακρυγιάννης πριν από 200 χρόνια είπε: είμαστε στο εμείς, όχι στο εγώ. 200 χρόνια μετά, εμείς συνεχίζουμε ακράδαντα να πιστεύουμε ότι σημασία έχει το συλλογικό. Άλλωστε, και οι απαντήσεις που δόθηκαν όλη αυτή την περίοδο, οι οποίες είχαν και ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, για την βελτίωση της ζωής του λαού μας, δόθηκαν συλλογικά, δεν δόθηκαν ατομικά. Εργαζόμενος είμαι στον ιδιωτικό τομέα. Στον ίδιο ιδιωτικό τομέα που, εν πάση περιπτώσει, όλοι οι εργαζόμενοι βιώνουμε την κατάσταση αυτή την πάρα πολύ δύσκολη με τους χαμηλούς μισθούς, με τα χαμηλά μεροκάματα, που δεν φτάνει ο μισθός για το σούπερ μάρκετ, για το ενίκιο, για τους λογαριασμούς, γιατί αυτή είναι η κατάσταση που βιώνει ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι το πολιτικό στίγμα, αν θέλετε, του Μιλάνδα Κουκουέ, γιατί ήθελα να πω και μια κουβέντα σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, είναι πώς θα μπορέσουμε
και στις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως μετά από αυτές, γιατί εκεί πέρα είναι που ξανά ο λαός θα καλυφθεί να πληρώσει το λογαριασμό αυτής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άποψη αυτή, εμείς θεωρούμε ότι η ενίσχυση του Μιλάμδα Κουκουέ και αυτού του συνθήματος και του αιτήματος έξω Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, θα είναι μια ενίσχυση της πάλης του λαού μας για να μπορέσουν επιτέλους να σπάσουν αυτά τα δεσμά της υπεριαλιστικής εξάρτησης. Αυτά είναι τα δεσμά που έχουν φέρει όλα αυτά τα χρόνια τα δεινά αυτά στο λαό μας. Πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους και δυστυχώς δεν γίνεται κουβέντα αυτές τις μέρες στα τηλεοπτικά πάνελ και στα ραδιοφωνικά και σε όλα, εν πάση περιπτώσει, για το τι έζησε ο λαός μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς διαλύθηκε η αγροτική παραγωγή, πώς διαλύθηκε η βιομηχανία, πώς διαλύθηκε ο παραγωγικός ιστός, πώς σήμερα βρισκόμαστε με αυτούς τους μισθούς και σε αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάμε για τα μνημόνια. Τις συνέπειες των μνημονίων ζούμε ακόμα. Σε καθεστώς ενισχυμένης υποπτίας είμαστε, ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060 κλπ. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η ενίσχυση του Μιλάμδα Κουκουέ είναι, αν θέλετε, για μας μία δέσμευση ότι την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη μέσα στους αγώνες, μέσα στο λαό, μέσα στους εργαζόμενους, μέσα στην εργατική τάξη, για να μπορέσει ο λαός μας τελικά με το δικό του αγώνα να επιβάλλει, να πάρει μία ανάσα. Σαφής. Επιβάλλει... πολύ γρήγορα, πριν πάω στον επόμενο μιλητή, έχουμε τρία κόμματα που έχουν μέσα στο όνομά τους τη λέξη κομμουνιστές. Υπάρχει πολυτέλεια να είστε διασπασμένοι? Μια πολύ γρήγορη απάντηση για να πάω στον κύριο Κιτσόνη. Το Μιλάμδα Κουκουέ είναι καρπός ενότητας μαρξιστών-λενινιστών και κομμουνιστών που έδωσαν τη μάχη 60 χρόνια πριν που ιδρύθηκε το μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα, μέσα από τα σπλάχνα του ηρωικού και του επαναστατικού Κουκουέ. Μάλιστα. Και αν θέλετε, δίνουμε και τη μάχη για την ενότητα των κομμουνιστών, των πραγματικών κομμουνιστών και των μαρξιστών-λενινιστών σε ένα κόμμα. Δεν θέλουμε να είμαστε πολύ, μάλιστα, θέλουμε να είμαστε σε ένα κόμμα και να δώσουμε αυτή τη μάχη από κοινού. Κύριε Κιτσόνη. Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι εγώ, συνδικαλιστής. Ναι. Γιατί πού αλλού δηλαδή, να δούμε λίγο τι υπάρχει στο πολιτικό χάρτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μνημονιακό κόμμα του επιχειρηματία πλέον Κασελάκη, το οποίο είναι μια μαριονέτα των πλουσίων και συμπληρώνει έτσι αυτό που υπάρχει μέσα στη Βουλή, μια παροδία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο γνωστό σημασμένο μνημονιακό κόμμα, έχει ψηφίσει σχεδόν όλα τα μνημόνια. Η Νέα Αριστερά μάχεται να επιβιώσει, υπερασπιζόμενη παθιασμένα όλα τα μέτρα, τα μνημονιακά μέτρα που ψήφισε έτσι, επί κυβέρνηση Τσίπρα. Μέσα σε όλα αυτά, έτσι, τα μνημονιακά διέξοδα τόσο το δίθεν αριστερών όσο από την άλλη πλευρά και της κυβέρνησης Μητσοτάκη δημιουργούν και φέρνουν την άνοδο της άκρας δεξιά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, που σαν ΟΚ δεν μαχόμαστε ενάντια σε αυτό έτσι, το ρατσιστικό έτσι, ρεύμα που υπάρχει. Για εμάς, για να νικήσουμε, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Έτσι, ούτε το κουκουέ με το οποίο δεν έχουμε καμία σχέση έτσι, με αυτά τα σταλινικά μορφώματα που υπήρχαν επί Σοβιετικής Ένωσης και είχαμε διαφωνήσει και ιστορικά σαν ρεύμα, σαν τροτσκιστές από τότε. Έτσι, στο σήμερα χρησιμοποιεί μια διασπαστική και αντιδημοκρατική στάση, έτσι όπως έκανε στο φοιτητικό κίνημα που έκλεισε τον αγώνα Άρων-Άρων για να ενισχυθεί το ίδιο μόνο εκλογικά, αυτό σκέφτεται δηλαδή, όπως είναι για το θέμα της ρήξης του ευρώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση που το έχει αφήσει για τη δευτέρα παρουσία, όπως και όλα τα υπόλοιπα δηλαδή που υπάρχουν πέρα από την εκλογική ενίσχυση. Εμείς σαν ΟΚΔΕ, έτσι και γι' αυτό προφανώς και συμμετέχω έτσι και στον αγώνα και είμαι μέλος της οργάνωσης αυτής, παλεύουμε για την οργάνωση των εργαζομένων μέσα σε χώρους δουλειάς. Εσείς σε ποιο χώρο δραστηριοποιείστε? Από ό,τι καταλαβαίνω, η ΟΚΔΕ δραστηριοποιείται σε χώρους δουλειάς κυρίως. Ναι, ιδιωτικός υπάλληλος. Είμαι σε μεγάλη εταιρεία, σαν ενοικιαζόμενος, τηλεφωνητής. Η ΟΚΔΕ παλεύει για να οργανώσει τους εργαζόμενους, όπως πήγα να πω, για να αναπτύξουν αγώνες, να δημιουργήσουν αγώνες έτσι, με ενωτική πολιτική, όχι με εκλογιστικές συγκολήσεις έτσι όπως έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ που κάναν άλλες οργανώσεις. Δεν υποκλινόμαστε σε αυτό το δέχμα που υπάρχει του Τίνα, δεν υπάρχει εναλλακτική, έτσι, ούτε φυσικά στις δικτακτορίες των αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλεύουμε για την αναγέννηση μιας επαναστατικής προοπτικής του σοσιαλισμού που θεωρούμε ότι είναι μόνη διέξοδο στη βαβαρότητα και καταστροφή που υπάρχει. Έτσι, και αυτό το κάνουμε τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες χώρες. Έχω 30 δεύτερα ακόμα. Ήθελα να μου απαντήσετε στο προηγούμενο ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει μια δυνατότητα συνεργασίας των τριών, για παράδειγμα. Και αν έχετε την πολυτέλεια να δράτε ξεχωριστά. Μια πολύ πολύ γρήγορη απάντηση. Νομίζω απάντησα. Δεν υπάρχει αυτή. Υπάρχει ενότητα μέσα στους αγώνες. Εμείς θεωρούμε όμως ότι το πρόγραμμά μας διαφέρει, απέχει από όλα τα υπόλοιπα, μάλιστα, κόμματα τα οποία έχουν αναφορά στο κομμουνισμό, όπως έχουν οι τροτσκιστές δηλαδή που έχουν διαφωνήσει με το ρεύμα αυτό. Λοιπόν. Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Απλά η ΟΑΚΕ
θέλει να διασώσει την τιμή και το κύρος επαναστατικής αριστεράς και του μαρξισμού. Και γι' αυτό λέει στον κόσμο σήμερα ότι αυτοί που του λένε ότι θα γλιτώσει τον πόλεμο αν δεν στείλει όπλα την Ουκρανία, είδαν ανακατευτεί, είναι εκείνοι που ιδεολογικά και πολιτικά τον οδηγούν στο στρατόπεδο των νέων Χίτλερ, οι οποίοι μαζί τους κουβαλάνε και τα ήθη και τα έθιμα του Μεσαίωνα. Με πρώτο την υποδούλωση της γυναίκας στον άντρα πολεμιστή. Αυτές οι δυνάμεις, επίσης, είναι εκείνες που για χρόνια κάνουν βιομηχανικό σαμποτάζ, δηλαδή καταστροφή της βαριάς βιομηχανίας και των επενδύσεων, με προσχήματα την οικολογία, τα πουλιά, τα αρχαία, και έτσι όλα αυτά σκοτώνουν τους ζωντανούς ανθρώπους. Και 160.000 εργάτες περάσανε από προλεταριά, το γίνανε μικροαστή οτιδήποτε άλλο. Σε όλα αυτά τα χρόνια, από το 1980 ως σήμερα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμποδίζουν να γίνει το φράγμα του αχελώου για να ξεδιψάσει ο Θεσσαλικός κάμπος. Και που θέλουν τη διατήρηση των μικρών χωραφιών για να μην μπορούν να μπουν μηχανές στη Γεωργία και για να γίνει σύγχρονη και μεγάλη. Είναι επίσης που αδιαφορούν για το σοβαρό και υψηλό κόστος ενέργειας στη βιομηχανία σήμερα που κλείνει μια σειρά εργοστάσια και που ανεβαίνει από τις επιμέρους χρεώσεις σε σχέση με την Ευρώπη. Και αν συνεχιστεί θα κλείσουν κι άλλα, παρά τις διακηρύξεις Μητσοτάκη για ανάπτυξη. Γιατί μέχρι τώρα φέρνει μόνο υπηρεσίες. Πιστεύετε ότι οι υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς, δηλαδή, στερούνται επαναστατικότητας? Είπατε ότι, για να ολοκληρώσουμε και την απάντησή σας, ότι έρχεστε να σώσετε τη χαμένη τιμή της αριστεράς. Μια σύντομη απάντηση. Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι οι υπόλοιπες δυνάμεις που αναφέρονται στην αριστερά θέλουν να οδηγήσουν τελικά τον ελληνικό λαό να πολεμήσει στο πλευρό των Ρώσων Χίτλερ. Κάτι για το οποίο θα ντρέπεται όχι μόνο οι ίδιοι, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τα δισεγγονά τους, αλλά για γενιές ολόκληρες. Σαφής, απολύτως σαφής. Ο κύριος Γεωργής, από ποιο χώρο προέρχεστε και γιατί επιλέγετε να συνταχτείτε με το ΕΠΑΜ? Τώρα, από ποιο χώρο προέρχομαι? Ανήκω μαζί με τον Δημήτρη τον Καζάκη στους ιδρυτές του ΕΠΑΜ, μαζί με άλλους συναγωνιστές. Είστε εκ των συνιδρυτών? Είμαστε εκ των συνιδρυτών, από τους πρώτους δηλαδή που μπήκαμε σε αυτόν τον αγώνα. Για μας ήταν προφανές όταν η χώρα μας δέθηκε χειροπόδερα με το χρέος και τις δανειακές συμβάσεις. Η Ρίστο Εμπαρόδο δεν ψηφίστηκαν ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο, άρα είναι αντισυνταγματικές, όλος τυχαίως. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία δεν φαίνεται να απασχολεί κανέναν. Καταργείται δηλαδή το κράτος δικαίου μέσα στη δημοκρατική, κατά τα άλλα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει αυτή την πράσινη ανάπτυξη που διαλύει την οικονομία κτλ. Κτλ. Που είπε πριν ο συνάδελφος, αλλά δεν την προβάλλει η Ρωσία, την πράσινη ανάπτυξη. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει δέσει χειροπόδαρα στα χρηματιστήρια ενέργειας, που έχουμε οδηγηθεί στο να κάνουμε εισαγωγή ενέργειας απ' έξω, που μας έχει οδηγήσει στη διάλυση της αγροτικής μας παραγωγής και πάει λέγοντας του πρωτογενούς, του δευτερογενούς τομέα. Επίσης η Ρίστο Εμπαρόδο, θυμάμαι καλά πριν κάποια χρόνια, όταν βγήκε ο Ερντογάν, εκλέχθηκε στην Τουρκία, τότε έλεγε το πολιτικό σκηνικό της χώρας, έλεγε ότι ο Ερντογάν ήταν ο δημοκράτης ισλαμιστής μεν, αλλά δημοκράτης και φιλοευρωπαϊστής. Από όταν ο Ερντογάν έκανε τη στροφή για έξω από την Ευρώπη, η ψαλίδα ανάμεσα στη χώρα μας και στην Τουρκία μεγαλώνει εκθετικά. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είχαμε αμυντική βιομηχανία, δεν έχουμε, σκιά έχει μείνει. Ο Ερντογάν ετοιμάζεται, εκτός από το ότι πουλάει όπλα, έχει επάρκεια στρατιωτικού υλικού και ετοιμάζεται να φτιάξει και αεροπλάνο. Και ταυτόχρονα παίζει με Δύση και Ανατολή. Έχει μία πολιτική που τον καθιστά και φιλιρινιστή. Θυμηθείτε τις συνθήκες, τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Και εμείς και τη Χριστιανή Ορθόδοξη δεν μπορούμε να βάλουμε δύο χριστιανικά έθνη να συζητήσουμε, να παίξουμε αυτό το ρόλο. Σαφής. Αντίθετα, τους χαρίζουμε το μισό Αιγαίο στη γαλάζια πατρίδα.
Λοιπόν, έχουμε ένα πεντάλεπτο πριν κλείσουμε. Θα ήθελα για ένα λεπτό ένα τελευταίο μήνυμα από τον καθένα. Κύριε Μόσχο, γιατί με την Ένωση Κεντρών σε τέσσερις εκλογές. Ένα τελευταίο μήνυμα. Μάλιστα. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα, μέλος, όπως είπα, και του EDP, ένα κεντρό κόμμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο ευρώ, με κέντρο τον άνθρωπο, με κέντρο τον πολίτη, για ένα καλύτερο αύριο, με την πράσινη ανάπτυξη, για μια πιο δίκαιη οικονομία, για μια πιο δίκαιη δικαιοσύνη. Όπως καταλαβαίνουμε, χρειάζεται ένα μέτρο και η Ένωση Κεντρών εγγυάται αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Και το μήνυμά σας προς τους νέους. Είστε νέος άνθρωπος. Πώς θα πείσετε τους νέους ανθρώπους να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί όλοι φοβούνται την αποχή? Μάλιστα. Η αποχή δυστυχώς είναι ένα τρίκ των μεγάλων κομμάτων που το επεξεργάζονται αυτό και το πηγαίνουν με μεγάλη επιτυχία. Ο νέος όμως οφείλει να ονειρεύεται. Και πρέπει να δώσουμε στο νέο το έναυσμα να ονειρεύεται, διότι αν δεν ονειρευτεί ο νέος, που είμαστε κοντά στην ηλικία με τους νέους εννοώ, τότε θα πάψει να ξημερώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία. Πολύ. Κύριε Ανδριανέ, γιατί με το Μαρξιστικό, Λενινιστικό, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και ένα σχόλιο για την εποχή. Πώς θα τους πείσετε, ειδικά τους νέους ανθρώπους, να κατέβουν, να συμμετέχουν? Το Μη Λάμδα Κουκουέ καλεί τη νεολαία, αλλά όχι μόνο τη νεολαία, το λαό, τους εργαζόμενους, τους εργάτες, να στηρίξουν, να ψηφίσουν το Μη Λάμδα Κουκουέ, ακριβώς για να δυναμώσει ο αγώνας, για να δυναμώσει η φωνή της πάλης ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει φέρει τόσα δεινά για το λαό και τον τόπο μας. Και καλούμε την νεολαία ιδιαίτερα να στηρίξει και την πραγματική αριστερά, γιατί δεν πρόλαβα πριν να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα σε ό,τι αφορά την διάσπαση, γιατί η αριστερά δεν κρίνεται μονάχα στα λόγια, κρίνεται στα έργα. Μάλιστα. Και νομίζουμε ότι από την άποψη αυτή, επειδή έχουμε κριθεί και από τα έργα μας και επειδή πρέπει να είμαστε την επόμενη μέρα στο πλευρό του λαού και μέσα στους αγώνες του, χρειάζεται η ενίσχυση, το δυνάμωμα του Μη Λάμδα Κουκουέ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Σαφής. Καλή προσωπική επιτυχία και επιτυχία στο κόμμα σας, κύριε Ανδριανέ. Στον κύριο Κιτσόνη, γιατί με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Ναι, πρέπει να ψηφίσουμε την ΟΚΔΕ, έτσι, για να καταδικάσουμε την πολιτική του Μητσοτάκη και όλων των μνημονιακών, για να ενισχύσουμε τους αγώνες των εργαζομένων. Έχει μεγάλη σημασία να μην υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποχής, να περιοριστεί, και ιδιαίτερα οι νέοι, οι οποίοι δώσαν και ένα σημαντικό αγώνα, όπως ήταν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις του τελευταίου τριμήνου, θα πρέπει να ψηφίσουν, έτσι, να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να καταδικάσουν την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων, γιατί αν δεν γίνει αυτό, ένα υψηλό ποσοστό στα μέτρα που έχει θέση η ίδια η κυβέρνηση, το ποσοστό προηγούμενων εκλογών, θα τους δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν πιο επιθετικά απέναντι στους εργαζόμενους, στους νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στο κόμμα σας, τον κύριο Κούτελο, γιατί με την οργάνωση για την ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για ένα νέο δημοκρατικό συνδικαλισμό απέναντι στους εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ και σε εκείνους που παριστάνουν τους κομμουνιστές όπως το πάμε, αλλά πάνε και δέρουν εργάτες, όπως στις βουλευτικές εκλογές του 23 στα ναυπηγεία Ελευσίνες, γιατί δεν κάνανε απεργία. Πήγανε δηλαδή να τους εγκαταστήσουν την ταξική συνείδηση που ήταν δεν είχαν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς και στο κόμμα σας. Και να κλείσουμε με τον κύριο Γιώργο Γεωργή. Γιατί με το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο με το ΕΠΑΜ? Γιατί για να αγωνιστείς για τη δημοκρατία, πριν απ' όλα πρέπει να έχεις χώρα. Και χώρα ανεξάρτητη μπορείς να έχεις όταν αποφασίζεις εσύ. Για να αποφασίσεις εσύ, πρέπει να έχεις δημοσιονομική κυριαρχία. Και δημοσιονομική κυριαρχία σήμερα δεν έχουμε στη χώρα μας. Χωρίς να έχουμε δημοσιονομική κυριαρχία δεν αντιμετωπίζουμε ούτε την ακρίβεια, ούτε τον πληθωρισμό, ούτε τίποτα εν πάση περιπτώσει. Επομένως, πρώτα απ' όλα με το ΕΠΑΜ, γιατί η ανατροπή της χρεοκρατίας είναι μονόδρομος. Με το ΕΠΑΜ, γιατί η ειρήνη είναι αδιαπραγμάτευτη. Με το ΕΠΑΜ, για ένα και μόνο λόγο, η Ελλάδα έχει προτεραιότητα έναντι όλων. Και όταν λέμε Ελλάδα, εννοούμε πρωτίστως τον εργαζόμενο λαό, το μικρομεσαίο, τη νεολαία, το συνταξιούχο. Κύριε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο μέρος της απόψινής εκπομπής.
Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, η πρώτη ομαδική συζήτηση. Ελπίζουμε να σας κάναμε λίγο πιο σοφούς, να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένοι στο δρόμο προς τις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ομαδική συζήτηση. Οι μικρές φροντίδες μας ξεκινούν και από τις φρέσκες.